Μια ομάδα νεαρών από την Ινδία, η οποία επισκέφθηκε τη Ρωσία για να εορτάσει την πρωτοχρονιά φέτο, εν τέλει βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του μετόπου στην Ουκρανία όπου μαστίζει να επιβιώσει. Σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσαν οι ίδιοι στο διαδίκτυο, στο οποίο ζητούν βοήθεια από την Ινδική κυβέρνηση, αναφέρουν πω εξαπατήθηκαν με αποτέλεσμα να υπογράψουν έγγραφα στρατολόγηση. Τώρα βρίσκονται στο μέτωπο στην περιοχή του Ντονιέτσκ. Πιο συγκεκριμένα τώρα και σύμφωνα με ξένε αναφορέ, μια ομάδα νεαρών από τι Ινδικέ πολιτείε Μπατζάπ και Χαριάνα ετούνται βοήθεια από την Ινδική κυβέρνηση, λέγοντα πω εξαπατήθηκαν από τι ρωσικέ αρχέ, οι οποίε του στρατολόγησαν και του έστειλαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία. Σε ένα βίντεο που ανέρτησαν στο επτά άνδρες που φορούσαν ρωσική στρατιωτική ενδυμασία, φαίνονται συγκεντρωμένοι σε ένα βρώμικο δωμάτιο με κλειστό, βασικά κλειδωμένο παράθυρο, σε έναν από τους τοίχου του. Έξι από αυτού κάθονται μαζεμένοι σε μία γωνία. Ενώ ο 7 έβδομο καταγράφει ακριβώ μπροστά του ένα βίντεο μήνυμα που εξηγεί την τρελή ιστορία του και παράλληλα ζητά τη βοήθεια τη κυβέρνηση τη χώρα του. Ο νεαρό που καταγράφει το βίντεο είναι ο 19χρονο Χάρ από την Ινδική πόλη Καρνάλ τη πολιτεία Χαριανά. Σύμφωνα με τι αναφορέ, οι Ινδοί έφτασαν στη Ρωσία στι 27 Δεκεμβρίου για να συμμετάσχουν στι εορτέ για την πρωτοχρονιά του 2024. Για το ταξίδι του είχαν μία βίζα διάρκεια 90 ημερών, ωστόσο λίγο. Αφού του έφτασαν στη Ρωσία, αποφάσισαν να επισκεφθούν και τη γειτονική Λευκορωσία. Ένα ταξιδιωτικό πράκτορα μα πρόσφερε ένα ταξίδι στη Λευκορωσία. Δεν γνωρίζαμε πω χρειαζόμασταν βίζα για να επισκεφθούμε τη χώρα. Όταν φτάσαμε στη Λευκορωσία, χωρί βίζα, ο πράκτορα μα ζήτησε περισσότερα χρήματα και έπειτα μα εγκατέλειψε. Η αστυνομία μα έπιασε και μα παρέδωσε στι ρωσικέ αρχέ, οι οποίε μα ανάγκασαν να υπογράψουμε έγγραφα, υποχάρ στο βίντεο. Τώρα οι Ρώσοι μα αναγκάζουν να πολεμήσουμε στο πόλεμο κατά τη Ουκρανία, τόνισε ο Ινδός. Οι γονεί του Χάρς δήλωσαν στην τηλεόραση πω ο γιο του προσπαθούσε να βρει μια θέση εργασία στο εξωτερικό, γι' αυτό και πήγε στη Ρωσία, μια και στην Ινδία πιστεύεται πω από το ρωσικό έδαφο είναι ευκολότερο να βρει δουλειά στο εξωτερικό. Θέλω η κυβέρνηση να επιστρέψει το γιο μου με ασφάλεια, είπε η μητέρα του Χάρ σε έκκληση που έκανε προ την ενδική κυβέρνηση. Πάντω, να τονίσουμε πω αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση Ινδών που έχουν κολλήσει στη Ρωσία ή ακόμη και στο πεδίο τη μάχη στην Ουκρανία. Υπάρχουν μη επιβεβαιωμένε αναφορέ πω τουλάχιστον άλλοι 10 Ινδοί αναγκάστηκαν να στρατολογηθούν και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.